Hello. Okay. Φύγαμε στον αγώνα μας. Είμαστε τώρα winners quarters. Winners quarters, ναι. This thing is not updated. Someone needs to do that. Sleepy T versus Louis. Παίζει zero shoot τώρα, ε. Ψιλοπαρατήσει μπορεί, βλέπω. Ναι, δεν ξέρω πού τόσο, αλλά να το αρέσει πολύ η Zero Shot, γιατί έχει παίξει αρκετά τελευταία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον αγώνα. Ναι. Και ανεβάζει το percent. Ναι, τα έχει πάει καλά στο ποσοστό, τώρα το γύρισε όμως. Έχει το KO Pants, το χαράμισε. Χάλασε. Θέλει λίγο setup και αυτό, δεν θέλω να το πετάξει έτσι. Όχι, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά λέμε τώρα. Δεν παίζω εγώ, λίγο. Ου, εκεί καλό το Εαρντός να αποφύγει το boost kick. Είναι πολύ δυνατό. Boost kick. Πρέπει να πω είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό βέβαια για να πιάσει σωστά. Ναι. Παίρνει το χρόνο του τώρα ο Sleepy. Μέχρι να πιάσει τον αντίπαλο του. Μπακέρ, όχι, απέρε το αυτό. Δοκιμάζει κάποια πράγματα, δεν πετυχαίνουν καλά. Τάσα τα κρόη. Έχει το advantage, αλλά μια καλή κίνηση από τον... Μπακέρ. Okay. Καλό αυτό που ήταν πολύ γρήγορο. Ωραία. Να δούμε. Πόσο ποσοστό μπορεί να προσθέσει. Ουφ, απλά κάνει πέρα εδώ, θέλει να αποφύγει τις κινήσεις του. Μέχρι να βρει ένα άνοιγμα. Πολύ καλό. Έτσι είναι ο ιδανικός τρόπος να παίξει ένα Mac. Απλά πήδα πάνω στις πλατφόρμες. Μέχρι να βρει ένα άνοιγμα. Ωπ, κάποιο άνοιγμα. Να φτάσει εδώ. Jabs, μια χαρά. Wow. Ωραίο. Και αυτό. Και άλλο. Συνεχίζει. Για να δεις. Το πέτυχε. Όχι. Ναι. Είναι παράξενο όπως είπες. Αψημάσεις. Πήρε το στόκ. Ναι, αρκετό το advantage για τον Sleepy. Που παραλίγο, αλλά δεν το πέτυχε. Περίμενε όμως ο Louis. Γλιτώνει. Ναι, δεν ήταν αρκετά κοντά. Γεμίζει το KO Punch. Το KO Punch, ου! Τη γλιτώνει και από αυτό. Αλλά δεν έχει χάσει, έχει χάσει το KO Punch. Αυτό δεν μπορεί να το γλιτώσει όμως. Και πέθανε, ναι. Πολύ δυνατή κίνηση. Άμα πετύχει σωστά το AB. Μην παίζει, είσαι εσύ. Alright. Cool. Να δούμε. Τι πίστα πήγανε τώρα. Φαντάζομαι θα μπάναρε F2 ο Θάνος. Όποτε το θυμάμαι. Άρα ναι, θα πήγανε σε μια από τις Animal Crossing. Τι κρίμα. Τώρα που παίζει, εσύ δεν αλλάζει κουστούμια συνέχεια. Άρα αυτό είναι ένα θετικό. Για μένα. Δεν έχει τόσο σημασία γιατί είναι ο ίδιος χαρακτήρας, ενώ με τον Corin. Ναι, είναι περίπου άλλος χαρακτήρας. Ωραίο αυτό κόμπο το δες. Πολύ damage. Τον Corin αλλάζει και το χαρακτήρα. Οκ, περιμένω να βρει ένα άνοιγμα. Καλό αυτό. Ουουου, πιάστηκε. Το... Counter. Alright. Όλα τα ρόλα εκεί. Τον κυνηγάει. Κακό, κακό το τι γράφεις. Ναι, αυτό το grab είναι τόσο αργό, αν και έχει τόσο reward. Θες να το πετύχεις μετά από το stun gun. Αν τα στοχίσεις, σε αφήνει τόσο ανοιχτό, βλέπεις όσο χρόνο έχει να την δράσει. Πάρα πολύ. Και το KO punch. Γρήγορο του stock. Match 3. Μεγάλη αλλαγή από το προηγούμενο αγώνα. Οπ. Βλέπω να κουνάει τον κέρσορ. Για να δούμε. Ίσως δούμε αλλαγή χαρακτήρα, ε. Το σκέφτεται. Τοπ, οπ. Ζέρουντα. Και Zelda έχει παίξει πολύ τελευταία. Ζέρουντα. Λοιπόν, να το βρω. Είναι πολύ καλή στο να κάνει cover τα landing στον άλλον. Άρα, άμα τον πάει τον Little Max στον αέρα, ίσως να μην προσγειωθεί ποτέ.
Η Zelda είναι καλή, είναι όμως ο σλιπητή. Σε αυτό. Yeah, sure. Όχι, η Zelda δεν είναι καλή. Όχι, στο να, σε να κάνει αυτό που λες. Όχι, η Zelda δεν είναι καλή. The fuck is wrong with you. Ναι, το ξέρω δεν είναι, αλλά τι να σου πω. Δεν είμαστε και σε σημείο να έχει τεράστια σημασία αυτή. Συμφωνάς? Άμα δες πως θα πάει το παιχνίδι και θα μου πεις εσύ. Έχει κερδίσει παιχνίδια περίεργα με Zelda. Εντάξει. Αυτό σου λέω ότι... είναι καλός παίκτης. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τον χαρακτήρα. Α, ναι, σε αυτό συμφωνώ, ναι. Δηλαδή, δεν είμαστε σε σημείο να έχει σημασία ο χαρακτήρας. Είναι στο παίκτη μόνο και πώς παίζει. Ωραία. Εντάξει, δεν διαφωνώ, δεν συμφωνώ τόσο. Wow. Πήγε, κουνήθηκε λίγο πιο πέρα. Και, και τον έφερε κιόλας. Απλά τον πρόλαβε με τον down air. Για να δούμε πόσα advantage θα προσθέσει τώρα ο Sleepy. Καθόλου. Okay. Βλέπεις πόσο γρήγορα αντιδράει ο Λούις όμως, που τον δει να κάνει κάτι. Mm. Και ο Λούις είναι γρήγορος και ο Little Mac είναι γρήγορος. Wow. Με τρομάζει κάθε φορά. Υποθέτω θα πρέπει να έχω περισσότερη εμπιστοσύνη. Okay. Down tilt set. Το πέτυχε. Τον πέτυχε και το πήρε το game. Καταπληκτική δουλειά. Πολύ γρήγορο μάτς και συνέβαιναν πράγματα συνέχεια. Ήταν και τρία μάτς. Ήταν και τρία μάτς, κοίτα να δεις. Πώς περνάει η ώρα, ρε.